του Ευρωβαρόμετρου. Πάμε να δούμε τι έχουμε. 27.213 Ευρωπαίοι συμμετείχαν στην έρευνα η οποία διαπίστωσε αύξηση της θετικής εικόνας που έχει ο κόσμος για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που φτάνει στο 37% κάτια το υψηλότερο επίπεδο από το 2007. Να, Στη... να πούμε ότι το Ευρωβαρόμετρο είναι Δεκεμβρίου, τώρα αυτό που λέμε. Ακριβώ. Νοέμβριο, Δεκέμβριο έγινε η έρευνα. Στην Κύπρο συμμετείχαν 507 άτομα, το 32% των οποίων ανέφεραν πως έχουν θετική εικόνα για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενώ ένα 91% επιθυμεί όπως αυτό διαδραματίζει σημαντικότερο ρόλο στο μέλλον ενάντιθεση με το 63% που είναι ο μέσος όρος στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή, την ίδια ώρα, με το 69% των Κυπρίων ερωτηθέντων να δηλώνει πως η χώρα ωφελήθηκε από την ένταξη της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ένα 81% πιστεύει ότι το σχέδιο ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα επιτρέψει στην οικονομία της Κύπρου να ανακάμψει ταχύτερα από τις αρνητικές επιπτώσεις της πανδημίας του κορονοϊού. Τέλος ω προ το ποιε θα πρέπει να είναι οι κύριε προτεραιότητε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το 65% των Κυπρίων θέτει στην κορυφή τη λίστα την καταπολέμηση τη φτώχεια και των κοινωνικών ανισοτήτων, όπω εξάλλου και η πλειοψηφία των Ευρωπαίων συμπολιτών μα. Το 47% την βελτίωση τη πρόσβαση σε ποιοτική εκπαίδευση για όλου. Και ακολούθω με 37% την προώθηση μέτρων για την εξασφάλιση πλήρους απασχόλησης σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάλιστα. Έχει ενδιαφέρον αυτό το σχέδιο ανάκαμψη. Πώ το έχουν αντιληφθεί όταν απαντούσαν ότι θα συνεισφέρει πολλά, που θα πράγματι αυτό είναι. Αλλά ε, έχει ενδιαφέρον τι έχουν αντιληφθεί. Πολλά, Ακούμε πολλά πράγματα που έρχονται από την Ευρώπη. Φτάνει και εμεί να τα διαβάζουμε και να κατανοούμε ε, σωστά το τι προβλέπουν. Ακούμε κάποιου τίτλου και νομίζουν όλοι πω από τη μία μέρα στην άλλη θα αρχίσει να εισραίει χρήμα. Πρέπει να κάνουμε και εμεί να βάλουμε και εμεί το χέρι μα για να κινήσουμε τι διαδικασίε. Μάλιστα. Τώρα θα μιλήσουμε για το Κυπριακό. Είναι